bodies will conceal and steal. All my paintings are surreal and crazy now. Such a crazy night in my head. Raindrops and sin. Δεν τρέπεσαι ρε στην ηλικία σου, ε? Να χωρίζεις παντρεμένα ζευγάρια. Με έχεις παρεξηγήσει εγώ με τον Παύλο. Τρώνω με αυτό να μην το ξαναπιάσεις στο στόμα σου, το κατάλαβες? Να σηκωθείς να φύγεις από την Αίγινα. Είχες δεθεί πολύ με την Έμιλη. Το καταλαβαίνω. Κι εγώ έχω στενοχωρηθεί. Πολύ. Εσύ πρόσεχε, γιατί τη Μάρθα την έχω στα μάνα μου. Θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Εμένα ρε γυναίκα μου και κάτω τα χέρια σου, ας τα κόψω ρε. Ορφέασε τον πατέρα μου. Πάω στο λιμάνι. Δεν το πιστεύω ότι είναι εδώ. Και αυτή που είναι δίπλα στον Άλεξ είναι αυτή που σου έλεγα που είναι μαζί. Που τους είδα και στην Αίγινα. Θέλω να φανείς ψύχρεμη. Τι έγινε? Το παιδί δεν είναι μέσα. Είμαι στην υπηρεσία. Μου τηλεφώνησε η αποστολία και μου είπε ότι ο Θεοχάρης ήρθε από εδώ, βούτησε το μικρό και τον πήρε στο Λονδίνο μαζί του για πάντα, λέει, και αν χρειαστεί θα κινηθεί δικαστικά. Τι εννοείς? Τι εννοείς μου πήρε το παιδί μου? Πώς αποφάσισε ο Θεοχάρης να έρθει να αρπάξει το παιδί μου? Εσύ τι έκανες? Εγώ σου είπα, δεν ήμουν εδώ, ήμουν στην υπηρεσία. Μου τηλεφώνησε η αποστολή έντρομη και μου είπε ότι ήρθε ο πατέρας του παιδιού και τον πήρε μαζί του στο Λονδίνο. Δεν μπορούσε η γυναίκα να το σταματήσει. Το πήρε χωρίς την κατάθεσή σου? Έχουμε βγάλει στο παιδί διαβατήριο. Ναι, το πήρε μαζί το διαβατήριο, το είδα. Εσύ γιατί δεν με πήρες την ίδια στιγμή, Τατιάνα, γιατί? Βέρα, σου τηλεφώνησα, ήσουν στην πτήση της επιστροφής. Και μετά τηλεφώνησα στο Θεοχάρη. Και τι σου είπε? Μου είπε ότι παράθεσε το παιδί μόνο του, ότι δεν είσαι καλή μάνα. Και ότι το δούλευες μέσα στα μούτρα του και μετά μου το έκλεισε. Ήταν ήδη στο Λονδίνο, το παιδί είναι μια χαρά. Σου έβγαλε το ταξίδι σου ξινό. Εγώ θα του το βγάλω ξινό αυτό που έκανε. Μη σκάς, θα δεις τι θα του κάνω. Έλα, σταμάτα να το σκέφτεσαι. Είναι μαζί. Είναι μαζί αφού τους είδα και στην Αίγινα. Και συνέχισε τη ζωή του. Νικόλ, δεν αντέχω άλλο, θέλω να φύγω. Βρε αγάπη μου, δεν γίνεται να φύγουμε ακόμα, δεν ήρθαμε. Σε παρακαλώ, θέλω να δω και λίγο τον Στέφανο. Μην εσύ. Εγώ θα φύγω, δεν μπορώ. Τώρα ακούς τι λες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Άκουσέ με. Εδώ θα ξεχαστείς, βρε. Δεν μπορώ. Θα βγούμε μια βόλτα. Θα πάμε έξω. Θα πάμε, δεν ξέρω, μη σε παρακαλώ. Θα σου κάνει καλό, αλήθεια. Πιστέψέ με. Θα σου κάνει καλό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η άγρια ομορφιά που έχουν τα μετέωρα. Είναι σχεδόν εξωπραγματική. Αυτή είναι πάντα η πρώτη εντύπωση. Αν μείνεις λίγο διάστημα εδώ, θα καταλάβεις ότι αυτό το άγριο τοπίο έχει μια προστατευτική άβρα. Εγώ πάντως ξέρω ότι είχε εξαιρετικό φαΐ. Εσύ είσαι πεζός, όπως όλα τα αγόρια. Α, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλώς ήρθες. Στην υγειά μας. Να πω την αλήθεια. Σκέφτομαι τη μικρή του Στέφανο. Ανησυχώ πως είναι. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Μεγάλες. Ναι.
Έλα, Στέφανε. Έμαθα για τη μικρή. Πώς είναι? Είναι καλά. Χειρουργήθηκε για σκολικοειδήτητα, αλλά είναι καλά τώρα. Πάντως, αν χρειαστείς κάτι, μη διστάσεις. Πες μου. Άστο μου. Πάρε τον Αλέξανδρο. Έλα, ρε φίλε, τι γίνεται, πώς είναι η μικρή? Καλά είναι. Καλά είναι τώρα. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Να σου πω, ό,τι χρειαστείς, είμαστε εδώ. Εντάξει, σε αφήνω τώρα. Ναι, ναι, περαστικά. Έλα. Γεια. Yeah. Λίγο στρεσαρισμένος είναι, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Και στην υγειά της μικρής. Πάρα πολλά. Εντάξει, κυρία Καραγιάννη. Ναι, σας περιμένω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μαζί με το Λίο θα έρθει και η αδερφή του, η Αντωνία. Την πάω πολύ την Αντωνία. Μπορείς, σε παρακαλώ, πολύ να μιλάς καλύτερα ελληνικά και να μην κακοποιείς τη γλώσσα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Σκού θα πας? Θα φύγω για καμιά ωρίτσα. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, όλο τζάμι. Κάνεις επίτηδες, ε? Καλά που το κατάλαβες. Σε βλέπω πολύ χαρούμενο τώρα που είσαι στο Λονδίνο. Τα δεις και το φιλαράκο σου, το Λίο, ε? Ναι. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Πώς έμαθα ότι είμαι στο Buenos Aires? Σου ξεφύγε στην Ανά. Τώρα πας καλά. Αφού το ποστάρατε στο Facebook, περίμενες να μείνει κρυφό. Ποιο Facebook? Ούτε προφίλ μου δεν έχω τσεκάρει. Αυτές οι φωτογραφίες... με έχεις ταγκάρει. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί? Τι κάναμε για να κρυβόμαστε, κανένα έγκλημα? Δεν περίμενα ότι ο πρώην σου θα έχει Facebook. Μου έκανε για τύπος που καίει κάρβουνο. Μου πήρε το παιδί μου, το καταλαβαίνεις? Εξοργίστηκε που πήγα στο Buenos Aires. Γιατί? Τι στην Αθήνα, τι στο Buenos Aires. Τώρα εσύ μας δουλεύεις, δεν είναι το ίδιο. Μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Λοιπόν, ο πρώην σου έκανε μεγάλο λάθος και θα φροντίσω εγώ να το καταλάβει. Λοιπόν, Αντωνία, επειδή σε λίγο νυχτόρι, μην τους αφήσεις να βγουν έξω, να μην χτυπήσουμε. Μην ανησυχείτε, κύριε Θεοχάρη, θα τους προσέχω. Να πάτε στη δουλειά σας ήσυχος. Ευχαριστώ. Λέω, εντάξει. Οκ. Άντε ρε μπαμπά, φύγε. Φεύγω. Τι να πέτσουμε? Κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Αλήθεια, πώς είναι η Έγινα? Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι πολύ cool. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα πάω το καλοκαίρι. Κόλα πέτσε. Μαρία, ήρθαμε. Έχω και παγωτό. Αντέχετε? Εγώ με τίποτα. Έχω σκάσει από το σαγανάκι. Αφού στα καπάκια έφαγες και ένα κιλό παϊδάκια. Δεν μου λες πόσο τρως? Όσο αντέχω. Θα σας στείλω στο δωμάτιό σας. Ρε παιδιά, μήπως έπρεπε να αγαπάει σε ξενοδοχείο. Τι βλακίες ακούω. Να σου πω. Μαμά, να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε. Θες να κοιμηθείς με τον μπαμπά, μωρό μου? Ναι. Ναι. Ήρθε το φαντασματάκι. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά τώρα προηγείται η κόρη μου. Δεν θα ξεκολλήσει τώρα. Έχω την ξενώνα. Και στον καναπή κοιμάμαι. Θες τον μπαμπά μόνο για σένα, ε? Ναι. Ναι, άντε, πάμε, πάμε. Πάμε. Πες καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μπαμπά και κόρη. Ήσυχα. Αφροδιτή, σταμάτα το ψιστήρι πια. Και στο κάτω-κάτω κανείς δεν είναι με το μέρος μου. Δεν με έχει περασπιστεί κανένας σας. Όλοι με τον πατέρα σας. Γιατί ρε μαμά, σου είπα κανείς ότι δεν είμαστε μαζί σου? Εννοείται ότι έχεις δίκιο. Αλλά κάπου πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Μια ζωή είσαστε μαζί. Τώρα θα χωρίσετε.
μαθητή. Είναι η μάνα σου κοντά? Ναι, Γρηγόρη μου. Έτσι, μπράβο, κρύβε λόγια. Για... τι λέει? Αυτό που σου είπα και χθες. Είναι ανένδοτη? Ναι, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι, βρε κορίτσι μου. Δεν έχω κάνει κανένα κακό. Τη λατρεύω τη μάνα σου. Την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Ναι, κοίτα, Γρηγόρη μου, πρέπει να σε κλείσω γιατί έχω μια συζήτηση με τη μάνα μου. Αφροδίτη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Κάνε ό,τι μπορείς. Βοήθησέ με. Ναι, φιλιά. Ο Γρηγόρης. Ο πατέρας σου ακούγονταν μέχρι εδώ. Αν νομίζω ότι μπορείτε να με κοριδέψετε, είσαστε γελασμένοι. It's been a long time. But you forgot about me. How could I? You're my favorite toy. I've told you no kissing on the mouth. Wait. Έλα. Πρέπει να γίνει επιγόντως πρόσληψη στο λογιστήριο. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι απασχολημένη. Κάτσε, μισό λεπτό. Περίμενε. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αύριο αυτά. Έχω και προσωπική ζωή, ξέρεις. Έλα. Σώπα, τι έγινε, τι έχουμε. Αίσθημα. Τα αισθήματα είναι για τους ανόητους. Όταν θα το καταλάβεις αυτό, θα πας μπροστά. Καληνύχτα. Did I get a raise? I will need a message later. Ηρέμησες καθόλου? Καλά είμαι. Σοκαρίστηκα, αυτό είναι όλο. Αφού χωρίσαμε, είναι φυσικό να προχωρήσει τη ζωή του. Με μια άλλη. Απλά ξέρεις τι... δεν περίμενα να γαμώ το να γίνει τόσο γρήγορα. Έλα, βρε, αγάπη μου. Θα το παλέψουμε κι αυτό. Μην προκαλείς άλλο πόνο στον εαυτό σου. Σωστά. Πάρε το Στέφανο να δεις τι έγινε. Ναι. Έλα, Στεφανέ. Γυρίστηκε και μικρή. Ναι, πήγαν όλα καλά. Δόξα στον Θεό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αγάπη μου, κλείσε τα ματάκια. Κλείσε τα ματάκια να κοιμηθείς κι άλλο. Ωραία. Μισό λεπτό. Όλα πήγαν καλά. Καλά είναι η μικρή. Εσύ, καλαμπακά. Ναι, ήρθα με τη φίλη μου την Άννα. Περαστικά, πες του.
Περαστικά, λέει. Να της πεις ευχαριστώ. Ευχαριστεί. Αύριο λέω να έρθω να δω τη μικρή. Ωραία. Άμα δεν σου κάνει κόπο. Το όχι, κανένας. Έχω νοικιάσει και αυτοκίνητο. Εσύ, πώς είσαι? Καλά είμαι. Πέρασα αγωνία, αλλά καλά είμαι. Αφού είναι και αυτή καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα. Πας τον τηλέφωνο και απειλήσέ τον. Μην το αφήσεις να περάσει έτσι. Μπορείς να μην την ξεσηκώνεις, σε παρακαλώ. Χρειάζεται ψυχραιμία. Το παιδί είναι με τον πατέρα του, δεν κινδυνεύει. Ναι, από αυτή την άποψη δεν ανησυχώ. Απλώς δεν ξέρω τις προθέσεις του Θεοχάρη. Απλά ήθελα να περάσει το δικό του. Είναι μεγάλος κόπανος. Λοιπόν, εγώ πάω για ύπνο. Θα το πούμε αύριο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Τατιάνα. Μου έχεις θυμώσει? Δεν ξέρω τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Δεν έπρεπε να ανεβάσεις αυτές τις φωτογραφίες. Μην νιώθεις ενοχές. Δεν είχε δικαίωμα να πάρει το παιδί. Είναι παράνομο. Λοιπόν, έχω ένα πολύ καλό δικηγόρο. Δεν θέλω να τραβήξω με το Θεοχάρη. Θέλω να το λύσω φιλικά. Θεοχάρη, σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο. Δεν απαντάει. Επίτηδες για να σε εκνευρίσει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι απόψε. Θα σε πάρω εγώ μια αγκαλιά να σε ηρεμήσω και θα τα λύσουμε όλα αύριο. Τι σημαίνει με τη Βέρα? Είδα ότι σε πήρε τηλέφωνο και δεν της απάντησες. Πήγα στην Αίγινα και πήρα το παιδί. Είναι εδώ στο σπίτι μαζί μου. Το παραμελεί και κάνει τη ζωή της. Και εσύ τι ήθελες να κάνει? Να είναι καλή μάνα. Σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε στον Μπουένος Άιρες και άφησε το παιδί μόνο του. Αυτό σε πειράζει το παιδί ή που νιώθεις ότι τη χάνεις? Αμαλία. Αμαλία. Ήρθε εδώ να σε παρηγορήσω για την Έμιλια. Δεν ήρθα να τα χώσω. Ειδικά από τη στιγμή που είπαμε να πάρουμε κάποιες αποστάσεις μεταξύ μας. Σε παρακαλώ, ας τα νεύρα σου. Και αν να μιλήσουμε για την κηδεία της Έμιλη, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μιλάω με ένα γραφείο τελετών στην Αθήνα. Και μου είπαν ότι μπορούν να την πάρουν και να τη στείλουν εδώ σε 3 μέρες για να γίνει ταφή. Πήγαινε σπίτι, Θεοχάρη. Τι θες, Αμαλία? Και μια χαρά σε βόλεψε που έφυγα. Έτσι δεν θα καταλάβει και ο μικρός ότι έχετε χωρίσει με τη Βέρα. Είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες? Ειλικρινά, απορώ με το πόσα ανέχομαι. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ποιος να φανταζόταν αυτή την εξέλιξη με τους γονείς μου? Έχω πληγωθεί πολύ. Μη στεναχωριέσαι. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σκέφτεσαι το μωράκι μας. Δίψασα. Πάω να βάλω νερό. Κατέβασε το όπλο και μη απειλείς! Δεν θα μου πάρεις το παιδί!
Αγάπη μου, γιατί βούρκωσες? Η ψυχίατρος. Με πιέζει να πάω να δω τη μάνα μου στη φυλακή. Ελένη, δεν θα πάω ποτέ. Εντάξει, αγάπη μου, αλλά ηρέμησε τώρα. Ποτέ. Καλά βρε Μάρια, μόνο μπάλα παίζει, την έγινα. Τι άλλο να παίζω με κούκλες. Καλά σου δέει. Πήγες στο Νότι σε φέρες Αθηνάς. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Αρχαιολογικός χώρος. Οι γονείς μου έχουν πάει και θέλω να πάω κι εγώ. Τσαντίστηκα τώρα, η μαμά δεν με πήγε. Ούτε η δικιά μου. Να παίξουμε τώρα την κυμπαλίτσα. Είπαμε όχι μέσα στο σπίτι. Τι έγινε, πώς περάσατε? Για τον Ιωάννη δεν μας άφησε να παίξουμε, όλο να συζητάμε. Ήθελα να μου πει γιατί έγινα. Αλήθεια, εσείς έχετε πάει στο Νότι σε φέρες Αθηνάς? Ναι, έχω πάει. Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους έχω πάει και όταν μεγαλώσει το αγόρι μου θα το πάω παντού. Θέλω να πάω στην Ακρόπολη. Και εγώ θέλω να πάω στην Ακρόπολη. Την Ακρόπολη τη βλέπω στο ίντερνετ. Θέλω οπωσδήποτε να πάω εκεί μία μέρα. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Χαίρομαι πολύ για σένα. Παρόλο που γεννήθηκες στο Λονδίνο, αγαπάς τόσο πολύ την πατρίδα. Μπράβο. Λοιπόν, τι λέτε τώρα, να σας πάω στο σπίτι σας? Όχι, κύριε Θεοχάρη. Θα τηλεφωνήσω στη μαμά και θα έρθει να μας πάρει. Εντάξει, όπως θέλετε. Όχι, μωρό μου, όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με όλα αυτά που έχουν γίνει με τη Βέρα. Τώρα γύρισε από την Αργεντινή και της ήρθε τα μπλάς. Τι το περίμενε η γυναίκα? Έχει αυτό τον Νικόλα δίπλα της που τη φυτιλιάζει συνέχεια. Πολύ περίεργος τύπος. Ναι, σκέψου ότι είπε τι Αθήνα, τι Αργεντινή, το ίδιο είναι. Είμαι σίγουρη ότι αυτός την έκανε τη ζημιά. Αυτός πόστερε φωτογραφίες στο Facebook με τοποθεσία και φυλάκια. Επίτηδες το έκανα. Άρα το παίρνω πίσω αυτό που είπα. Ερωτευμένος είναι. Κι εγώ έτσι νομίζω. Θέλεις μήπως να πάω να μιλήσω κι εγώ στο Θεοχάρη? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Πες μου εσύ τι κάνεις. Τι κάνω εγώ? Εγώ καλά είμαι. Α, ξέχασα να σου πω. Χτες το βράδυ σε είδα στον ύπνο μου. Φόραγες μαζί με έναν άλλον άντρα στο λέω αστυνομικού και αυτός ήταν και ωραίος. Έλα. Ήρθε στην υπηρεσία ένας τέτοιος. Ψηλός, ξανθός, ομαδαράς. Τι εννοείς, αρέσει? Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι και για πέταμα ο άνθρωπος. Τώρα αυτό γιατί μου το κάνεις, για να ζηλέψω, έτσι? Ναι. Τα κατάφερα? Αν τα κατάφερες, κομμένο. Μα το παρατράβηξες. Συγχώρησέ το να τελειώνουμε. Δεν πρόκειται να το συγχωρήσω. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εγώ είμαι μαζί σου. Επιτέλους, κάποιος είναι μαζί μου. Γιατί τα παιδιά μου υπερασπίζονται τον πατέρα τους. Τώρα, βρε αγόρι μου, βρήκες να φύγεις κι εσύ, ε? Ποιος θα με υποστηρίξει εμένα? Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου, ρε πατέρα. Σταμάτα να κλαίγεσαι. Να, τι να κάνω, έμεινα εδώ πέρα σαν τον κούκο μόνος μου. Δεν αντέχω άλλο. Κάτσε γιατί χτυπάνε την πόρτα. Πρέπει να είναι η Αφροδίτη. Μου φέρνει νέα λοιπόν. Σε κλείνω. Έλα, γεια. Τι έγινε, την κατάφερες? Τι να καταφέρω, ρε πατέρα. Μιλές. Μας κατάλαβε. Άκουσε τη φωνή σου από το τηλέφωνο. Έχω και φωνή καμπάνα. Τι να κάνω. Το θέμα είναι ότι σε μένα μιλάει τώρα. Μου κρατάει και εμένα μούτρα. Ναι. Σου φέρα φαγητό, Γιουβέτσι. Τι να το κάνω το φαΐ, παιδί μου. Αλλά άστο να το φάω.
Βρε τι έπαθα, βρε τι έπαθα. Διαζύγιο σε αυτή την ηλικία. Είστε καλύτερα σήμερα, έτσι? Ναι, είμαι πολύ καλά. Πότε θα γυρίσουμε σπίτι μας? Μάλλον αύριο. Έλα, Όλγα. Πώς είναι η μικρή? Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι τόσο ευγενική και με μένα και με το παιδί. Μετά από αυτά που έγιναν. Αυτά θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή, μην ανησυχείς. Προς το παρόν μην διστάσεις να με πάρεις για ό,τι χρειαστείς. Δώσες φιλιά από μένα. Θα τις δώσω. Έλα, μία. Έχεις φιλιά από την Όλγα. Ευχαριστώ. Θα την παντρευτείς? Πώς ήρθε αυτό? Μίλουσες όπως μιλάνε στα έργα. Οι άντρες που θέλουν να παντρευτούν μια γυναίκα. Αλήθεια λες. Το προσέξω αυτό. Τι να σου βάλω στο ψωμάκι? Αβουλάκι. Α, ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για την κόρη μου. Δεν χρειάζεται. Αν λες για τον Αλέξανδρο, το πάμε χαλαρά. Δεν το βλέπω για πολύ χαλαρά, αλλά... τέλος πάντων, μου φαίνεσαι για άνθρωπος που προτιμάς να κρύβεις τα συναισθήματά σου και δεν θέλεις να καταπιέζεις τον άλλον. Έπεσα μέσα? Ούτε διαψεύδω, ούτε επιβεβαιώνω. Ο Αλέξανδρος πήγε για πρωινή βόλτα. Θες να τον πάρουμε τηλέφωνο? Όχι, δεν χρειάζεται. Θα καταπιέσω λίγο ακόμα τα συναισθήματά μου. Οκ. Okay. Να φέρω καφέ? Αχ, ναι. Σκέτο. Ευχαριστώ. Okay. Επισκέφτεσαι. Ναι. Τίποτα, τίποτα. Η μαμά γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο? Θα είναι στην πρόβα. Και μην ξεχνάς ότι εμείς έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ελλάδα, έτσι. Μήπως έχει θυμώσει που ήρθα Λονδίνο? Μπα, όχι. Μη φοβάσαι. Το έχουμε συνονοηθεί. Πάει μια φέτα. Έλα. Δεν θέλω. Αν δεν μου απαντήσει σήμερα ο Θεοχάρης, θα πάω Λονδίνο. Τέλεια, θα έρθω μαζί σου. Πρώτον, δεν καταλαβαίνω το τέλεια. Και δεύτερον, δεν θα έρθεις μαζί μου. Δεν θέλω να κάνω τα πράγματα χειρότερα. Το τέλεια πήγαινε στο ταξίδι. Ξέρεις ότι τρελαίνομαι για ταξίδια. Το θα έρθω μαζί σου πήγαινε στο ότι θέλω να σε βοηθήσω να τον αντιμετωπίσεις. Θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ξέχνα το. Θα πιω λίγο καφέ και θα πάω στο γραφείο. Μιλήσατε με τον Θεοχάρη? Όχι, δεν απαντάει. Το παίζεις σκληρός. Γεια σου, Ράγγελε, τι κάνεις? Καλά, εσείς τι κάνετε? Τι να κάνω. Γυρίζω σαν την άδικη κατάρα, κατάλαβες. Ήμουν νοικοκύρης και έμεινα άστεγος. Όχι και άστεγος. Μια χαρά βολευτήκατε στο σπίτι του Αλέξανδρου. Να βολευτώ, παιδάκι μου. Εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, το καταλαβαίνεις. Υπομονή. Κυρία Μάρθα, θα το σκεφτεί ήρεμα και θα σε συγχωρέσει. Δεν νομίζω θα το συγχωρέσει. Ξέρεις τι τσαούσαν αυτοί, παιδί μου. Την τρίτη μέρα του γάμου με πέταξε στον δρόμο. Τα ξέρεις αυτά? Άντε, ρε Νίνα, σου έχω στείλει 10 μηνύματα. Τ' άκουσα. Ρε, καλό στο κορίτσι. Τι κάνεις? Καλά. Άγγελε, ντρέπομαι πολύ. Θα φύγω από την Αίγινα. Δεν θα πας πουθενά. Να ντρέπονται αυτοί και τα μυαλά που κουβαλάνε. Βάλτε με, ρε παιδιά, και μένα στη συζήτηση. Κύριε Παύλο, συγγνώμη, είναι κάπως προσωπικό το θέμα. Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν,
Πεταχτώ μέχρι το λιμάνι και με τους συναδέλφους θα πιω καναούζο. Άντε, γεια σας. Καλό κουράγιο. Άγγελε, ντρέπομαι πολύ. Έχω κάνει λάθη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έπεσα θύμα. Το ξέρω. Να πάει να πνιγεί ο Λεωνίδας και ο κάθε αστυνόμυνος σαν τον Λεωνίδα. Δεν θα πας πουθενά, πάει και τελείωσε. Εδώ θα μείνεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Περνάς καλά, δηλαδή. Ωραία. Ανά, θέλω μια χάρη. Θέλω να προσπαθήσεις να ηρεμήσεις και να μην σκέφτεσαι τίποτα. Γίνεται. Το ξέρω, απλώς... Να σου πω, έχω δεύτερη γραμμή, να σε πάρω εγώ σε λίγο. Δεν είναι. Όχι, θα σε πάρω εγώ μετά. Έλα, γεια. Αγάπη μου, τι έγινε, τι κάνεις? Μόλις μπήκα στο γραφείο. Προβλέπετε λίγο δύσκολη μέρα, γι' αυτό σου τηλεφώνησα έτσι λίγο να σε ακούσω. Και πολύ καλά έκανες. Με τη Βέρα τι έγινε, για πες μου. Με τη Βέρα, τίποτα. Ο Θεοχάρης δεν απαντάει σε τηλέφωνο. Κατάλαβα. Το τραβάει κι αυτός, βλέπω. Και άλλα το σκηνή. Μ' αρέσει που είσαι δικαιός. Και παρόλο που ξέρω ότι το συμπαθείς, δεν παίρνεις το μέρος του. Ποιο μέρος του, τώρα όλο αυτό που γίνεται είναι άδικο. Να της πάρει το παιδί στα καλά καθούμενα και να φύγει. Τέλος πάντων, άστο. Θα του μιλήσω κι εγώ και... Όχι, όχι. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Αλήθεια. Οκ. Okay. Μήπως τελικά είναι καλύτερα να σου δώσω κλειδί. Καλό. Τα περνούσα απ' έξω. Είδα το αυτοκίνητό σου. Είχα το συμβόλαιο μαζί, το κυριότερο. Και δεν ήθελα να σε κουβαλήσω μέχρι την εταιρεία. Δεν ήθελα να σε ταλαιπωρήσω. Έλα. Οκ. Okay. Δεν λέει ποσότητες εδώ. Θα ξέρετε στην προηγούμενη σύμβαση έλεγε. Ναι, αλλά η προηγούμενη σύμβαση ήταν για ένα πλοίο. Α, ναι, τώρα είναι για πολλά πλοία, επομένως η ποσότητες είναι κατά προσέγγιση. Είναι πάνω κάτω αυτό που σου έστειλα στο mail. Θα το υπογράψεις, okay, να το δώσεις okay, άλλον. Okay. Okay. Καλή μας συνεργασία. Είσαι τόσο γλυκιά που φοβάμαι μη μου ανέβει το ζάχαρο. Καλημέρα. Συγγνώμη που εξαφανίστηκα, αλλά είχα κάτι ραντεβού σχετικά με την οικοδομή μου. Καλά, δεν πειράζει. Κάνε τη δουλειά σου. Εμείς τρώμε πρωινό εδώ. Με τη Λίδα. Ναι. Και ένα αυγό. Το πρωινό είναι μόνο για γυναίκες. Τα άκουσα. Θα σε ξαναπάρω. Κανονικά δεν έπρεπε να δεχτώ να συναντηθούμε κρυφά από την Όλγα. Το έκανα για χάρη της παλιάς μας φιλίας. Τα έχεις κάνει κατάσα και το ξέρεις. Βιάζεσαι να με καταδικάσεις. Αυτός ο ηλίθιος ο Στέφανος τα παρουσίασε όλα όπως ήθελε. Ο αδερφός του ήταν ένα περζάντι που δεν ήξερε πού πατούσε και πού βρισκόταν. Ωραία, και τι σημαίνει αυτό, ότι έπρεπε να το σκοτώσεις. Τράβηξε όπλο. Τράβηξε όπλο. Εγώ πανικοβλήθηκα και βόλησα στον αέρα. Η σφαίρα εξωτραχίστηκε, ήταν απλά ατύχημα. Ποιο ήταν ατύχημα, Ρεσάκη? Το ότι πυροβόλησε μέσα στον κόσμο. Δεν το ήξερε δηλαδή ότι η σφαίρα μπορεί να εξωτραχιστεί? Αυτά μας τα μάθανε στη σχολή. Ναι. Όπως επίσης μας μάθανε να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Ναι, στη θεωρία. Στην πράξη όμως τι γίνεται? Όταν όλες είναι απέναντί σου και τραβήξω όπλο, τι κάνεις? Εκεί θέλω να σε δω. Ωραία. Ωραία, το δέχομαι το πανικό σου. Μετά τι έγινε? Γιατί έβαλες τον άλλο τον βλάκα τον Πέτρου να πει ψέματα για να σε ξελασπώσει? Έβαλες ψευδομάρτυρα, το καταλαβαίνεις? Αυτά είναι βλακίες. Την αλήθεια είπε, δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Σακί, αλλού αυτά. Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Εκείνο το διάστημα ο Πέτρου πήρε ένα καινούριο ακριβό αμάξι. Πού τα βρήκε τα χρήματα με ένα μισό 3,60 που παίρνει το μήνα? Του τάσκασες, αυτό έγινε. Σε κανέναν δεν τάσκασα. Δεν σε πιστεύω. Του δώσες χρήματα για να πει ψέματα. Του δώσες χρήματα για να πει ψέματα, Σακί. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, του έδωσες χρήματα. Θα σου πω, πραγματικά ντρέπομαι για σένα. Σε μένα, ποιος σε βοήθησε τον ακριβό σου με την Άννα?
με βοήθησες γιατί ήξερες πως ήμουν αθώος. Εσύ όμως δεν είσαι. Μεγάλη διαφορά, φίλε. Δεν θέλω μόνο για το χορό και το πείδημα. Δεν είμαι τόσο σωτράπης. Το ξέρω. Πού είσαι? Μόλις έφυγα από αυτό το κολοχανείο που υποτίθεται είναι το σπίτι σου. Μια χαρά σπίτι είναι. Όλα καλά? Ναι, δεν είδες. Με το που αναρτήθηκε, ξέσπασε σκάνδαλο. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σ' αφήνω. Μην με πάρεις αν δεν σε παρώ. Μπορεί να πάω Λονδίνο. Έγινε, φίλε. Τα λέμε. Καλώς. Καλά, το πιστεύω ότι ήρθες. Αλκιόνι μου, περαστικά μικρούλι μου, πονάς. Ευχαριστώ. Δεν πονάω καθόλου. Αλήθεια. Μπράβο το μωρό μου. Κοίτα να δεις τη σούφερα. Λοιπόν, ένα βιλόγιο γραφικής. Και μπογιές για να περάσεις την ώρα σου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραία. Όντως. Πώς θα μείνεις? Έχω άδεια. 5 μέρες. Οπότε θα τα πούμε στα μετέωρα. Πάω να βρω τον Αλέξανδρο. Με πήρε να πάμε μια βόλτα. Α, ωραία. Φεύγουμε μαζί. Α, δεν πρέπει να πάω κι εγώ το μαγαζί. Τέλεια. Μπράβο, αγάπη μου. Είδες που δεν πονάς? Ναι. Είναι τέλεια. Μου έχεις θυμώσει. Για ποιο πράγμα? Που είπα ψέματα ότι δεν πονάω. Λίγο. Ξέρεις γιατί? Θέλω να μου λες ό,τι σου συμβαίνει. Δεν θέλω να μου κρύβεις πράγματα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Να μου λες και θα βρίσκω λύση για όλα. Σωστά. Εσύ είσαι ο μπαμπάς μου. Εγώ θα είμαι εδώ. Με ό,τι και να θες, εγώ θα είμαι εδώ. Δεν μπορούσα να μείνω παραπάνω. Η μικρή χρειαζόταν ξεκούραση. Να σου πω, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο την Όλγα. Έλα, την τελευταία φορά κάναμε παρέα, έφαγα σπίτι, τη ντροπή είναι. Ωραία, πάρ' την και εξήγησε έτσι ότι δεν είσαι μόνος σου.
Αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, ξεχνά τα όλα και πάμε στο δάσος. Έλα, θα περπατήσουμε εξυπόλυτες. Ε, καλά. Τα έχεις χάσει τελείως. Πας καλά. Πάμε. Περίμενε. Έχω περάσει ώρες ατελείωτες. Έχω κάνει άπειρους συνδυασμούς. Εγώ να δεις. Μέχρι και στον ύπνο μου τα βλέπω όλα αυτά πια. Κοίτα, δεν είμαστε για τίποτα σίγουροι. Το μόνο είναι ότι το τελευταίο όραμα είναι το σίγμα. Τίποτα άλλο. Πραγματικά τρελαίνομαι. Το διασκεδάζει ο Αλίτης. Το μόνο σίγουρο. Να σου πω, δεν θα βρούμε άκρη. Πάμε να φάμε. Ξέρω κι εγώ. Άντε πάμε. Πραγματικά έχει ηρεμήσει η ψυχή μου εδώ πέρα. Κι άλλο. Είσαι ο πιο χαλαρός άνθρωπος που ξέρω. Ο πατέρας μου πάλι. Έλα ρε πατέρα. Έλα αγόρι μου, είσαι στον δρόμο. Έρχεσαι. Όχι, τι έγινε πάλι. Έλα αγόρι μου να με σώσεις. Έχουμε τραπέζι απόψε του Γρηγόρη. Πάλι θα παίζουμε θέατρο. Πάλι θα με διώξει η μάνα σου σαν το σκυλί. Σε παρακαλώ, έλα. Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις. Αυτή η κατάσταση δεν αντέχεται. Μόνο εσύ μπορείς να πείσεις τη μαμά. Εμένα το που μου μιλάει πια. Εντάξει, Αφροδίτη. Θα το κανονίσω μόλις γυρίσω. Γεια, να σε αφήνω γιατί είμαι έξω. Γεια. Καλά, μας έχουν πρίξει, ε. Αλλά εσένα πάλι χαλαρή σε βλέπω. Συγγνώμη, επειδή το λες και το ξαναλες αυτό. Αυτή η κοπέλα, η Άννα, σε καταπίεζε. Όχι ακριβώς. Οι συγκυρίες ήταν έτσι. Τέλος πάντων, ας μην μιλάμε για αυτήν, ναι. Είπαμε να μην πάμε στο δάσος, αλλά αυτό είναι ακόμα χειρότερο με τα κατσάβραχα. Μην γκρινιάζεις, αλλαγή προγράμματος. Μπορώ τώρα να βάλω τα παπούτσια μου. Όχι, θα κάνεις υπομονή και θα δεις και θα αρχίσεις να τα απολαμβάνεις. Τέλεια. Κοίτα. Έλα. Περίμενε, περίμενε. Η Μαργκό. Ώρα βρήκες. Έλα, Μαργκό, τι θέλεις. Τι θέλω, ε. Να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την εύνοια και την καλοσύνη του γιού μου. Καλένια σου, έχει ο καιρός γυρίσματα και κάποια στιγμή, όταν θα σταματήσεις να έχεις την κάλυψή του, θα λογαριαστούμε οι δυο μας. Μουλάρα. Δεν θες να σου πω τι άκουσα. Καλά, μπορώ να φανταστώ. Για τη Μαργκό μιλάμε. Αχ, έλα πες. Λοιπόν, κάπου εδώ, ναι, ήταν που έπεσα πάνω στον Στέφανο. Πες μου τι έκανες αυτό το... Αχ, έπεσα! Δεν θα σου απαντήσω. Πώς και δεν έχεις κλαφτεί για την Νικόλ καθόλου σήμερα. Αυτό ήταν. Το ξεπεράσαμε. Πας καλά, ρε. Έτσι απλά ξεπερνιέται η γυναίκα της ζωής μου. Να σου πω, θα κάνουμε την πάση σήμερα, να περάσω από το σπίτι. Ναι, παίρνω. Α, κάτσε. Πάρε και το κλειδί. Α, ωραία. Πήγαινε, κάτσε, άραξε, κάνε τι θες και θα έρθω. Ωραία. Αγάπη μου, τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά είμαι, ας πούμε.
Εδώ στο γραφείο είμαι. Πήγα πριν για φαγητό με την ψυχίατρο της υπηρεσίας και τώρα είμαι εδώ και προσπαθώ να λύσω αυτό το γρίφο, το serial killer. Άντε πάλι. Εγώ σου είχα δώσει μια λύση, αλλά δεν σ' άρεσε. Ποια λύση, μωρό μου? Το Αλέξανδρος Μελάς? Τώρα που έχει μπει και το γιώτα στο παιχνίδι, δεν βγαίνει με τίποτα. Για πες μου μια ξένα τα γράμματα. Περίμενε, περίμενε. Για πες. Μη, έψιλον, ξι, ρο, γιώτα, σίγμα. Σίγμα. Περίμενε. Σε αυτή τη σειρά. Μακάρι να ξέρα. Επίσης δεν ξέρω πόσο μεσολαβούν μέχρι να κάνει το φόνο που θα χαράξει το τελικό σίγμα. Έχεις καμιά ιδέα? Κάτι σκέφτομαι. Να σου πω, πες την κρεμάλα να βοηθήσω να σκάσεις. Εντάξει, αφήνω. Έλα, θα τα πούμε μετά. Γεια. Κρεμάλα. Κρεμάλα παίζουμε, ναι. Γεια σας. Συγγνώμη που άργησα. Απλά είχα να διαβάσω για κάτι καινούργια φάρμακα. Δεν πειράζει, αγάπη μου, τώρα αρχίσαμε. Τι σας ρώτησα, κουμπάρο έχετε βρει? Έλεγα να μας παντρέψει ο ξαδερφός μου, αν δεν έχει αντίρρηση και η Αφροδίτη. Κάνε πρόβλημα, Γρηγόρη μου, ό,τι θες εσύ. Βλέπεις τι παιδιά έχουμε να δρέψει, έτσι μεγαλώνει. Όχι εγώ, δηλαδή. Η Μάρθα μου, έτσι, η Μάρθα. Να σου δώσω ένα φυλάκι, έλα. Έλα ρε Παύλο, φυλάκι τώρα, ντροπή. Θα κάνετε ανοιχτό γάμο? Τι αποφασίσατε? Όχι, δεν θέλουμε ανοιχτό γάμο. Για πότε το βλέπετε? Σύντομα, πολύ σύντομα. Σε 3 εβδομάδες λέμε. Α, έτσι, άντε. Στην υγειά μας, λοιπόν. Γεια μας πάλι. Στην υγειά μας, η ώρα η καλή. Γεια μας, και στην υγειά της ωραιότερης γυναίκας του κόσμου. Σμάρτον. Φιλάκι. Α, Παύλο, σήμερα δεν είναι η μέρα μας. Είναι η μέρα της Αφροδίτης μας και του Γρηγόρη. Ναι, αλλά μου έρχεται, παιδάκι μου. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Κρατήσου καλύτερα. Έχουμε και σπίτι. Άντε, ντροπή πια. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν έχω ρίξει. Θεοχάρη, δεν μπορείς να με αποφεύγεις για πάντα. Πάρε με. Διαφορετικά θα με αναγκάζεις να έρθω στο Λονδίνο. Θέλω να μιλήσω στο Μάριο. Αν δεν με πάρει μέχρι αύριο, θα πάω στο Λονδίνο. Θα πάμε μαζί. Είπαμε όχι. Μη μου λες εμένα όχι. Θα πάμε μαζί. Για να καταλάβει αυτός ο τύπος ότι δεν σηκώνουμε πολλά. Δεν σηκώνουμε. Ναι. Λοιπόν, θα το πάρω πάνω μου. Εγώ φταίω. Και εγώ θα το διορθώσω. I flow like a falling star I grow. I go to every high and every low. In crazy land. Such a crazy land in my head. Raindrops and sand.
Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι σε εκείνο το σπίτι. Δεν το ξέρω. Κάνεις εσύ εδώ. Έκανα βόλτα και... και πέρασα τυχαία. Μόνο τυχαία δεν πέρασες. Τι έγινε, Ανά? Σε ζόρισα να αναμνήσεις. Αγάπη μου. Ναι, αλλά τι έγινε? Καλά είμαι κι εγώ. Σπίτι είσαι? Όχι, αγάπη μου, στο γραφείο είμαι. Σε λίγο θα πάω. Πώς είσαι? Τόνι, μ' ακούς? Γιατί δεν απαντάς? Ναι, σε ακούω. Να σε πάρω σε λίγο. Γιατί, τι έγινε? Ήρθε η μάνα μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Σε παίρνω εγώ. Γεια. Hey, I need to go. Sir? Sir? Do you hear me? Πάλι έκλαιγες. Άφησες ανοιχτή την πόρτα, πας καλά, θα σε εξαφρίσουνε, ρε. Τονί. 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 Τονί, είσαι καλά. Τονί. Τι θέλεις, Βέρα? Τι ήταν αυτό που έκανες? Ήρθες και πήρες το παιδί μέσα από το σπίτι χωρίς να έχω ιδέα. Ναι, και πολύ καλά έκανα. Θεοχάρη, θα έρθω να πάρω το παιδί μου. Το παιδί μας. Δεν είναι μόνο δικό σου το παιδί, Βέρα. Τον έχω γράψει εδώ στο σχολείο ξανά. Δεν πρόκειται να ξανάρθει. Τελεία και παύλα. Είσαι πολύ καλή με τα παιδιά. Και εσείς, κύριε Λαμπύρη. Δεν με λένε Λαμπύρη. Δεν μπορώ να σου κορυδεύω άλλο. Το βρίσκεις σωστό να μου έχεις πάρει το παιδί μου. Και να μεγαλώνει μαζί σου. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι ο Θεοχάρης και εγώ δεν ζούμε μαζί αυτό το διάστημα. Δεν το ήξερα. Τι έγινε? Γιατί τόση κακία? Αν θες να πεις κάτι, πες το στα ίσια. Στα ίσια το θες? Ναι. Ωραία. Μάθε λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος με την Άννα δεν χώρισαν ποτέ. Τι πες?